Ο Κωνσταντοπούλου τέλο πάντων αυτού του ανθρώπου δεν του το όπω πρέπει, γιατί του θεωρεί, α πούμε, μέρο του δημοκρατικού τόξου. Ε, θα μου επιτρέψετε να μην μιλάω για τόξα, ιδίω δε να μην συνομολογώ ότι είναι δημοκρατική. Δημοκρατικές, αν θέλετε, δυνάμεις, Έχει. οι πολιτικές δυνάμεις που ασέλγησαν επί του συντάγματος και επί, του, και επί της δημοκρατίας σε όλη τη μνημονιακή περίοδο. Εν σχέση με, την, με το συγκεκριμένο κόμμα, κόμμα την ε, συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, θα σας πω τα εξής... Ε, Ω πρόεδρος της Βουλής έχω την υποχρέωση να σέβομαι το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Και δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση που να επιτρέπει στον πρόεδρο της Βουλής να αποκλείει κοινοβουλευτικές ομάδες ή να περιορίζει βουλευτέ στην άσκηση των καθηκόντων τους. Εντάξει. Αυτή είναι η δημοκρατία και την δημοκρατία οφείλουμε να την προ... περιφρουρούμε ακόμη και αν εποφελούνται της δημοκρατίας οι εχθροί της, και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Θα σας έλεγα όμως ότι είναι απολύτως χιδαίος ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι επιχειρούν να χτίσουν πολιτική καριέρα ως όψιμοι αντιφασίστες, δείχνοντας ε, ως δήθεν ε, 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 ρέπουσα προς μία εύνοια ε, μίαν βουλευτή και έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι γνωστός και για τους αγώνες του για τη δημοκρατία και για τη μάχη κατά του ναζισμού και του φασισμού και για την δικηγορική του δράση κατά του φασισμού και του ναζισμού. Και Εμένα, κύριε Χατζή, ναι, ναι, δεν παρακαλώ. θα με βρείτε σε κανένα πάνελ προεκλογικό ή πολιτικό, στο οποίο συμμετείχε εκπρόσωπο τη της, πολ... της Χρυσή Αυγή. Ναι. Εκείνοι οι οποίοι επήγαιναν και χαριεντίζονταν πίνοντα τσάι στα γραφεία τη Χρυσή Αυγή, και μιλώ για τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίο δεν έχει εξηγήσει γιατί το κόμμα του δεν συμμετέχει στην Επιτροπή Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, ή εκείνοι οι οποίοι έκαναν συνεντεύξει στα πολιτικά ε, πρόσωπα τη Χρυσή Αυγή αδιάβαστη. Και μιλώ για δημοσιογράφο του σταθμού σα. Εκείνοι οφείλουν να δώσουν εξηγήσει, όπω επίση οφείλουν να δώσουν εξηγήσει τα κόμματα του Μνημονίου, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ, που επέτρεψαν να θεριέψει ο ρατσισμό, φέρνοντα νομοθετήματα όπως ήταν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα κέντρα κράτηση, αυτά που τώρα. Καταργούνται πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα σα θυμίσω ότι περιέγραφε του αλλοδαπού ω κίνδυνο για ναι. τη δημόσια υγεία. Πρέπει να Αυτά, κλείσουμε. Αυτό ο ρατσισμό, όπω ο ρατσισμό που αποτυπώθηκε από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Βενιζέλο, ναι. στην υπόθεση τη λίστα Λαγκάρντ, όταν αισθάνθηκε την ανάγκη Κυρία, να ταυτίσει του καταθέτε τη λίστα Λαγκάρντ. Με το θρήσκευμά του, ναι, ναι. έτσι. Ναι, και λοιπόν. να επισημάνει ότι είναι εβραϊκή καταγωγή. αυτέ οι ρατσιστικέ τοποθετήσει, αυτές οι αντισημιτικέ τοποθετήσει. Αυτέ οι μυσαλόδοξε και ξενοφοβικέ τοποθετήσει είναι εκείνε που κλείνουν το μάτι στη χρυσή αυγή κυρίως είναι αυτές που κλείνουν το μάτι στον ρατσισμό και στον ε, να Όταν είπα κύριε Χατζή ότι η λέξη λαθρομετανάστης δεν θα ξαναϋποθεί σε αυτή τη Βουλή, ξέρετε ποιοι αντέδρασαν. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκη και ο κύριος Γεωργιάδης. Μάλιστα. Σε ε. μένα λοιπόν και στον ΣΥΡΙΖΑ αυτού του είδους η σπέκουλα από εκείνους που προσπαθούν να χτίσουν τώρα ένα προφίλ υποτιθέμενης ναι. αντιναζιστικής και αντιφασιστικής ε, ταυτότητας την ίδια ώρα που έχουν με το χειρότερο τρόπο συναρμοστεί με ό,τι πιο αντιδημοκρατικό απλώς δεν είναι ανεκτό. Σας ευχαριστώ.